Εσείς είχατε εικόνα του τι συνέβαινε. Οι συνδικαλιστές φωνάζουν και λένε ότι εμείς τα είχαμε πει σε όλα τα κόμματα. Στέλναμε και ξαναστέλναμε επιστολές. Γνωρίζατε το τι συνέβαινε? Βεβαίως και γνωρίζαμε. Άλλωστε η τελευταία ανακοίνωση της ΔΕΣΚ είναι η παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ. Και συμμετέχουμε σε κυκουμουνιστές που προειδοποιούσε για μεγάλο ατύχημα. Και μάλιστα καλούσε να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα. Είναι αυτή η ανακοίνωση λοιπόν, που δείχναμε και εμείς. 7 Φλεβάρι. 7 Φλεβάρι. 7 Φλεβάρι που έλεγε λοιπόν, ότι έρχεται το. Έτσι. Άρα το λοιπόν ήταν σε γνώση του ΚΚΕ με δεκάδες ερωτήσεις και στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το θέμα είναι όμως το εξής. Ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό. Και αποτελεί, πώς θα το πω, κοινικότητα να προσπαθούμε να κάνουμε έναν επιμερισμό των ευθυνών. Ποιος έκανε περισσότερα ατυχήματα, σε ποια κυβέρνηση προκλήθηκαν περισσότεροι νεκροί. Ποιος το προσπαθεί αυτό, κύριε Καραθά? Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία οδηγεί προς τα εκεί, αυτή η οποία γίνεται. Γιατί ακριβώς και στο έγκλημα στο Μάτι, αυτό το πράγμα είχαμε πει. Δεν προσπαθούμε να αθώσουμε καμία κυβέρνηση. Έχει τις ευθύνες, τις τεράστιες ευθύνες που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Αλλά όμως τις ανάλογες αντίστοιχες ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Και δεν μπορεί να μείνει έξω από το κάδρο της συζήτησης η εγκληματική πολιτική. Ποιος ευθύνεται? Ευθύνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, η ιδιωτικοποίηση. Οφείλεται ένα εχθρικό κράτος το οποίο δεν μπορεί να κάνει υποδομές που θα προστατεύουν το λαό είτε από πλημμύρες, είτε από πυρκαγιές, είτε από τέτοιου είδους ατυχήματα, που είναι απλό ζήτημα να μπει το ένα σύστημα τηλεδιοίκησης. Στη σημερινή εποχή, έτσι, δεν μιλάμε για 30 χρόνια πριν και 40, μιλάμε για το σήμερα. Και όλο αυτό καρκινοβατεί 15 χρόνια τώρα και δεν έχει γίνει. Άρα υπάρχουν ευθύνες, βεβαίως υπάρχουν. Γιατί υπάρχει μια αλληλουχία μέτρων που το ένα συνδέεται με το άλλο. Ο τεμαχισμός του ΟΣΕ, αποτέλεσε που έγινε επί ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσε το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Και όταν μιλάμε για τεμαχισμό, τι εννοούμε? Εννοούμε το διαχωρισμό του βαγονιού από τις ράγες. Κάντε το εικόνα. Άλλο το βαγόνι, άλλο οι ράγες. Στον εκτροχιασμό οδηγεί αυτό. Και πραγματικά οι εκτροχιασμοί ήταν αλλεπάλληλοι και των προηγούμενων κυβερνήσεων και των τωρινών. Ο γραμματέας γιατί μίλησε ότι φαγώθηκαν λεφτά, όχι μόνο τώρα, γενικότερα και τα μέλη του κουκουέ? Εσείς τι λέτε, ότι όλα αυτά τα χρόνια τόσα δισεκατομμύρια που έχουν πέσει ποτέ για τον ξεχρονισμό του δικτύου και δεν έχουμε δίκτυο επί της ουσίας. Υπάρχει ένα τμήμα απλά και μόνο που υποδομές και πάλι δεν τηρούν τους κανόνες, δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι θέμα αυτό τεράστιο. Και δεύτερον, όταν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Ήρθε ο κύριος Καραμαλής, ο παραιτηθής υπουργός μεταφορών, και είπε ότι η προτεραιότητά μας για το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι πώς θα συνδεθεί η νέα βάση της Σούδας του Βορρά, η Αλεξανδρούπολη, με το σιδηροδρομικό δίκτυο για να μπορούν να μετακινούνται νατοικές δυνάμεις στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση που υπάρχει στην Ουκρανία, στην περιεριστική σύγκρουση. Άρα λοιπόν, αντί να είναι προτεραιότητα το θέμα της ασφάλειας, μπαίνει ένας προτεραιότητας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ζήτημα ιεραρχήσεων και προτεραιότητων. Και γι' αυτό μιλάμε για εγκληματικότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Ας το βάλτε, γιατί όλες, μια... ναι, γιατί, γιατί όλες οι κυβερνήσεις είχαν αυτό το στόχο και το σκοπό. Υποτιμούσαν το ζήτημα της ασφάλειας. Το θεωρούσαν κόστος. Και υπάρχουν και αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτε 22... μια τελεία να πάμε στον κύριο Πλεύρη. Της 22 του Φλεβάρι που εξαιρούσε δίκτυο Άχεν Μάστριχ από το σύστημα αυτό της τηλεδιεύθυνσης. Στο όνομα του κόστους. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες. Οι εργαζόμενοι σε κάθε κυβέρνηση φώναζαν, οργάνωναν την πάλη τους με δεκάδες εμπόδια και κυβερνητικά και όχι μόνο στο να κάνουν τις απεργίες από όλες τις κυβερνήσεις. Και εδώ πέρα χρειάζεται αυτή η οργή του κόσμου ότι αυτό πρέπει να φτάσει σε βάθος γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν πήγε τίποτα σε βάθος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή η οργή πρέπει να γίνει οργανωμένη πάλι που να σημαδέψει τον πραγματικό ένοχο. Και την κυρία